Οδηγίες χρήσης με τα τεξπαϊρώματα. Επίσημη μέτρηση. Εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με τα δείγματα δοκιμής. Κάντε κλικ στο προσθήκη νέου δοκιμαστικού στοιχείου. Εισαγάγετε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το ύψος, το βάρος, τον καιρό, τον καπνό π. Κάντε κλικ στο Save μετά την καταχώρηση. Το δείγμα δοκιμής κάθεται όρθιο. Τα κλειπ μύτη πρέπει να τοποθετούνται και στι δύο πλευρέ τη μύτη του θέματο. Ισαγάγετε το επιστόμιο στο στόμα. Κλείστε τα χείλη με το επιστόμιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει αέρα από τη μύτη και το στόμα. Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα δεν αγγίζει το επιστόμιο κατά την εξέταση FVC. Επιλέξτε το δείγμα δοκιμή στη διεπαφή συστήματο. Κάντε κλικ στο FVC. Εισαγάγετε τη διεπαφή μέτρηση, ξεκινήστε τη μέτρηση. Διαδικασία δοκιμή FVC. Πρώτα αναπνεύστε ήρεμα για 35 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια εισπνεύστε δυνατά στο μέγιστο. Εκπνεύστε τον εισπνεόμενο αέρα με τη μέγιστη ταχύτητα και το συντομότερο δυνατό χρόνο. Κρατήστε την αναπνοή σας για όσο το δυνατόν περισσότερο για 6 δευτερόλεπτα για να διασφαλίσετε ότι όλος ο αέρας εκπνέεται. Καμία παύση και καμία ανταλλαγή αέρα στη μέση. Αφού εκπνεύσετε όλο τον αέρα, εισπνεύστε γρήγορα και δυνατά μέχρι το τέλο. Ο αριθμό των δειγμάτων είναι γενικά τουλάχιστον 3 και έω 8 φορέ. Δοκιμή VC. Επιλέξτε το δείγμα δοκιμή στη διεπαφή συστήματο. Κάντε κλικ στο VC. Ανοίξτε τη διεπαφή μέτρηση και ξεκινήστε τη μέτρηση. Πρώτα αναπνεύστε ομοιόμορφα τουλάχιστον τρει φορέ. Εισπνεύστε δυνατά στο μέγιστο. Εκπνεύστε τον εισπνεόμενο αέρα με τη μέγιστη ταχύτητα. Και μετά επιστρέψτε στην ελεύθερη και ομοιόμορφη αναπνοή. Δοκιμή MVV. Επιλέξτε το θέμα δοκιμή στη διεπαφή συστήματο. Κάντε κλικ στο MVV. Ανοίξτε τη διεπαφή μέτρηση και ξεκινήστε τη μέτρηση. Αναπνεύστε γρήγορα και βαθιά για 12 έως 15 δευτερόλεπτα. Ακριβώς όπως το λαχάνιασμα μετά την άσκηση. Δοκιμή πρόκληση και δοκιμή διαστολή. Βήμα 1. Σχεδιάστε το δοσολογικό σχήμα. Κάντε κλικ στο sheet. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση φαρμάκων. Επιλέξτε πρόκληση ή διαστολή. Προσθέστε το όνομα της δοκιμής και τα δοκιμαστικά βήματα και κάντε κλικ στην αποθήκευση. Αποθηκεύστε το δοσολογικό σχήμα. Βήμα 2. Προσδιορίστε τη λειτουργία των πνευμόνων πριν από τη λήψη φαρμάκων. Κάντε κλικ στο δοκιμή φαρμάκων. Επιλέξτε δοκιμή πρόκληση ή δοκιμή διαστολή. Κάντε κλικ στο πριν από τη λήψη φαρμάκων. Εκτελέστε μετρήσει βασική πνευμονική λειτουργία. Μετρήστε μετά τη μέτρηση FVC. Βήμα 3 Μέτρηση τη πνευμονική λειτουργία μετά τη λήψη του φαρμάκου. Αφού ο ασθενή εισπνεύσει το φάρμακο. Στη διεπαφή συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή μετά από φαρμακευτική αγωγή. Επιλέξτε το όνομα του προγράμματος και το βήμα. Ελέγξτε την πνευμονική λειτουργία του ατόμου μετά από φαρμακευτική αγωγή. Έκθεση δοκιμής πνευμονικής λειτουργίας. Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη καμπύλη. Και αξιολογεί την ποιότητα των καμπυλών. Κάντε κλικ στο συμπέρασμα. Εισαγάγετε τη γνώμη του γιατρού. Επιστροφή στην κύρια διεπαφή. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση. Εκτύπωση αναφοράς ανάλυσης πνευμονικής λειτουργίας.